Η αλήθεια είναι ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μία μεγάλη κουβέντα για το αν εσείς είστε με τα ανοιχτά σύνορα, για το αν λιάζονται, πράγματα, επιχειρήματα μάλλον, τα οποία τα επαναφέρει με κάθε τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει, πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε στην διεθνοποίηση του ζητήματος, πώς μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να πιέσει τους έξω για να πάρουν κάποιο μέτρο υπέρ μας, γιατί φαίνεται ότι δεν θέλουν, ότι μας αφήνουν με λίγα περισσότερα χρήματα να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Και εγώ άκουσα την κυρία Φοντερ Λάιεν προσεκτικά, με συγχωρείτε, και την άκουσα να λέει και για σκηνές και για κουβέρτες και για όλο αυτό τον εξοπλισμό, που σημαίνει ότι ο κόσμος που περνάει θα μένει. Ναι, κυρία Γιάμαλη, για να ηρεμήσουμε και να μην μπαίνουμε σε ένταση, έχουμε κυβέρνηση από τις 7 Ιουλίου, χειρίζεται το ζήτημα, έχουμε μία νέα κατάσταση από προχτές, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για αυτά τα θέματα, για την νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί. Πρώτον λοιπόν, από την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα βάλει πλάτη, ναι, αρκεί να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Ποιες ήταν αυτές οι προϋποθέσεις? Πρώτον, αποσυμφόρηση των νησιών. Mm-hmm. Δεν μπορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να γίνουν συνοριοφύλακες και κυρίως φύλακες για αποθήκες ψυχών. Δεύτερον, κατάργηση της ΠΝΠ για τις κλειστές δομές. Τα είπε αυτά, έλειπε ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς θα τα έμαθε. Ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί η κατάσταση που είδαμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να πηγαίνουν τα μάτια εκεί και να γίνεται ό,τι έγινε και το είδαμε όλοι εμβρόντιτοι. Τρίτον, το είπε και ο κύριος Καμίνης, το έχουμε πει άπειρες φορές, πρέπει οπωσδήποτε η υπόλοιπη Ελλάδα να δείξει αλληλεγγύη στα νησιά. Αν είμαστε πατριώτες, αν αγαπάμε τα νησιά μας και όλα αυτά, πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε παταγωδός, γιατί χάιδεψε τα αυτιά προεκλογικά όλων των αυτοδιοικητικών. Ο κύριος Μητσοτάκης επέρετο λέγοντας ότι έχω τους 12 από τους 13 περιφερειάρχες. Και είδαμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αλληλεγγύη λοιπόν από συμφόρηση των νησιών. Και τώρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά, την Τουρκία από την άλλη μεριά και στη μέση ανθρώπους που συμπιέζονται. Ο κύριος Αργυρός νομίζω το είπε, ή ο κύριος Καμίνης, το ξέρουμε όλοι, το είπε ο κύριος Ερντογάν. Οι ίδιοι πρόσφυγες ή μετανάστες ή και τα δύο λέγανε οι άνθρωποι ότι μας παίρναν τηλέφωνο ή μας στέλνανε μηνύματα, ελάτε για να σας οδηγήσουμε προς τα σύνορα. Έχουμε λοιπόν μία πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει όλο το βάρος, πρέπει να πιέσει την Τουρκία για σεβασμό της κοινής δήλωσης και εφαρμογή της κοινής δήλωσης. Ο κύριος Καμίνης, και συμφωνώ απολύτως μαζί του, όλο αυτό, ειδικά αυτό το διάστημα, όλη αυτή την πίεση προς τα σύνορα την έκανε για λόγους αντιπερισπασμού. Είναι προφανές. Τους νεκρούς στρατιώτες Τούρκους και την κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Συρία και στο Ιντλίπ κάπως πρέπει να τη διαχειριστεί. Συν το γεγονός ότι έχει στο έδαφος του γύρω στους 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, το είπε ο κύριος Αργυρός, έπρεπε να έχει επεξεργαστεί ένα Plan B, και σε αυτό το Plan B έπρεπε να έχει πιέσει η ελληνική κυβέρνηση πάση θυσία. Δεν είδαμε τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Όταν καταργήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όταν καταργήσει οποιαδήποτε πολιτική, είναι και πίεση προς την Ευρώπη και της δίνει το μήνυμα, όχι μόνο το μήνυμα,
της μετακινεί την πίεση επάνω της. Γιατί εγώ να ακούσω ότι η Ελλάδα, και να μας χτυπήσουν στην πλάτη, η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρώπης. Είναι ασπίδα. Τι θα γίνει, τι θα γίνει η Ελλάδα. Πώς πότε. Θα γίνει... πόσο καιρό θα το κάνουμε αυτό, πώς θα το ακριβώς. Αντέξουμε. Θα γίνει ο συνοριοφύλακας της Ευρώπης για να κοιμάται η Ευρώπη ησυχή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι μια πραγματικότητα που θα κρατήσει χρόνια. Είναι πολύπλοκη. Κυρία, έχουμε γεωπολιτική αστάθεια. Τι σημαίνει υπεράσπιση των συνόρων στο Αιγαίο όμως. Υπεράσπιση των συνόρων στο Αιγαίο. Και εδώ είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Push back στο Αιγαίο δεν μπορείς να κάνεις. Δεν γίνεται να πνίγεται και το πολεμικό μας ναυτικό, το ναυτικό, έχει δείξει πραγματικά και αλληλεγγύη και διασώσεις έχει κάνει πάρα πολλές. Και το λιμενικό. Και το λιμενικό, ναι, είπα το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό ήθελα να πω, και το λιμενικό. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θα θέσει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων. Η Ελλάδα δεν γίνεται να καταπατήσει το διεθνές δίκαιο, γιατί σε αυτό, σε αυτό, από αυτό εξαρτά... Ακόμα και αν και... είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορεί να καταπατήσει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν πρέπει να μας μπει καθόλου στο μυαλό, και αυτό δεν πρέπει να ακούγεται, ότι στο Αιγαίο χρησιμοποιείς οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαίως γι' αυτό λέμε ότι είναι ευρωπαϊκό το θέμα, ότι πρέπει να πιεστεί η Τουρκία, πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της κοινής δήλωσης με όλα τα προβλήματα που έχει αυτή η κοινή δήλωση, γιατί έχει προβλήματα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ή ένα άλλο plan B, και να μην πάμε να φορτώσουμε στις πλάτες της Ελλάδας ένα κρίμα το οποίο δεν πρέπει να σηκώσει και δεν μπορεί να σηκώσει με τίποτα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα με κάθε επιφύλαξη. Κάνουν από χθες προχθές στο γύρο του διαδικτύου κάποια πλάνα τα οποία δείχνουν μια προβληματική συμπεριφορά του λιμενικού. Επιμένω με κάθε επιφύλαξη για την αυθεντικότητά τους, για το αν είναι από τώρα, αν είναι από το παρελθόν, για το πότε είναι. Ωστόσο φαίνονται άνθρωποι οι οποίοι θαλασσοπνίγονται και ένα πλοιάριο του ελληνικού λιμενικού να απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους και να δημιουργεί και κύμα. Αυτό είναι παράνομο, αν έχει συμβεί. Προφανώς είναι παράνομο. Mm-hmm. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω το λιμενικό και το ναυτικό ότι δεν θα προβούν και δεν έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Θέλω να μείνω σε αυτό. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, ότι δεν μπορεί στη θάλασσα, γι' αυτό λέω ότι μετατίθεται το βάρος στην Ευρώπη, δεν μπορεί να μας κάνει πατ-πατ στην πλάτη και να λέει υπερασπιζόσαστε τα σύνορα της Ευρώπης. Όχι. Εδώ χρειάζεται μία συμφωνία για να αντιμετωπιστεί μία πραγματικότητα. Κυρία, ναι. Αυτό το οποίο, για το οποίο κατηγορείται όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλους ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ναι μεν ωραία τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να ενδιαφερθούμε για τους Έλληνες πολίτες, για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους νησιώτες και γενικώς, γιατί και σε άλλες περιοχές υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Και υπάρχει στο τέλος και ένα θέμα αριθμητικό, πόσους αντέχει αυτή η χώρα να υποδεχθεί, με δεδομένη σήμερα μάλιστα και την συμπεριφορά των Ευρωπαίων. Επομένως, αυτό το στο οποίο καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η ρητορική σας, η στόχευσή σας. Κύριε Σουρμένη, μιλάτε για ενότητα σήμερα. Πώς θα πάρετε υπόψη σας και την αγωνία του Έλληνα πολίτη? Κύριε Σουρμελίδη, δεν νομίζω ότι σε καμία φάση της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραμε υπόψη καταρχάς τον Έλληνα πολίτη. Αν γίνανε μετεγκατεστάσεις, αν γίνανε η ισότιμη διανομή προσφύγων και μεταναστών στην υπόλοιπη Ευρώπη, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγινε η δήλωση και με πίεση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ήμασταν αυτοί που πιέσαμε
μέχρι τελευταία στιγμή και προχώρησε αρκετά. Και μακάρι να πίεζε και η Νέα Δημοκρατία, είπε τώρα ο κύριος Κερίδης ότι το κάνει, μάλιστα, να γίνει, να αλλάξει η πολιτική ασύλου. Δεν μπορεί η Ελλάδα, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους και ως κυβέρνηση και τώρα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνη της το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αυτό που λέμε και σήμερα και αυτό που λέω και τώρα είναι το να έρθουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εδώ και να μας πούνε ωραία προστατεύετε τα σύνορα. Δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί αύριο θα μας εγκαλέσουν αν γίνει οτιδήποτε στο Αιγαίο. Καταπατήσατε το διάστημα. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Υποκριτικό θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι ευρωπαϊκή η πίεση, την οποία δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση. Κύριε Καμίνη, η αποτροπή στον Εύρο είναι εξορισμού λόγω του χερσαίου του πράγματος ευκολότερη. Στη θάλασσα τι κάνουμε?